Πήγαινε αυτό. Λοιπόν rapto.gr. Ναι. 3.000 κόσμος βλέπει αυτή τη στιγμή την εκπομπή ζωντανά σε high definition. Ναι. Αμέσως μετά θα είναι σκοπημένη. Ναι. Και αύριο λαϊκό δικαστήριο. Πού? Και τι στο rapto.gr. Θα μας πει ο... Λοιπόν, αύριο 9.30 ώρα σας περιμένουμε Ανατολική Στράκης 10. Θα μετά το μάτς της Ολυμπιακού με τη Λαμία. Με τη Λαμία. Λοιπόν, αύριο δικάζει το ίδιο ο Κωσής Ραπτόπουλος. Θα έχετε όλη την ευκαιρία. Οπαδοί ποιων ομάδων? Οπαδοί ομάδων ΠΑΟ, ΚΑΡΙ και Ηρακλή. Να δικάσουν τι? Να δικάσουν τον Κωσή τον Ραπτόπουλο για την κριτική του στις ομάδες της Θεσσαλονίκης διαχρονικά. Από τότε που ξέρουν δηλαδή τον Κωσή εδώ και 20 χρόνια που είναι στα πράγματα. Καλό. Ασκεί διαχρονικά μια κριτική σε Ηρακλή, Άρη και ΠΑΟ. Λοιπόν, οπότε ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία για πρώτη φορά είτε να του πει απευθείας εκεί από το μαγαζί, είτε με μηνύματά του και με την ψήφο του, αν του κρίνει αθώο ή ένοχο. Σωστό, ωραίο. Την κριτική του ξεχωριστά σε Άρη, ΠΑΟ και Ηρακλή. Δηλαδή θα υπάρχουν τρεις ψηφοφορίες. Οπότε ο κόσμος θα δείξει τι πιστεύει για τον ίδιο τον Κωστή. Είναι η σοβαρή συγκριτική. Σε κάποιους κάνει πιο εύκολα κριτική. Σε κάποιους οπαδούς ομάδους τους έχει πιο εύκολο στόχο. Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Ραδιοφωνική παραγωγή και δημοσιογράφοι επιτρέπονται. Ναι, ναι. Α, εντάξει, βέβαια.